Οτιδήποτε. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής, γιατί σε όλη αυτή την εξίσωση δεν έχουμε βάλει, νομίζω, τον παράγοντα του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος πολύ σωστά είπε ο Γιάννης ότι στο προηγούμενο συνέδριο με μία ανάρτηση, πολύ θα έλεγα έτσι επεισοδιακή, δημιούργησε όλη αυτή την κατάσταση και τελικά οπισθοχώρησε από τα γεγονότα, αν θέλετε, και από το πώς εξελίχθηκαν. Η αυριανή του στάση θα είναι εκεί, θα μιλήσει? Έχουμε κάποιες πληροφορίες, έχουμε εικόνα για το τι πρόκειται να κάνει ο Αλέξης Τσίπρας και τι, εν πάση περιπτώσει, υπάρχει? Η πρόταση που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας στο προηγούμενο συνέδριο και απερίφθη για την απόρριψη της πρότασης, συνεργάστηκαν και μερικοί που σήμερα ανήκουν στο 87. Και λένε και προτείνουν σήμερα αυτό που τους είχε προτείνει ο Τσίπρας πριν από μερικούς μήνες. Δεν έχω κάποια πληροφόρηση. Φαντάζομαι ότι δεν θα πάει ο κύριος Τσίπρας αύριο στην Κεντρική Επιτροπή. Γιατί θεωρεί ότι θα ήταν αυτό ένα ερέθισμα για τον κύριο Κασελάκη για να πάει σε μια μετωπική σύγκρουση. Αυτή είναι η πρόθεση του κύριου Κασελάκη, κατά τη γνώμη μου. Ένα ξεκαθάρισμα λογαριασμών με τον κύριο Τσίπρα. Τελειωτικό θεωρείται. Είμαι με αυτόν. Ναι, γιατί ο κύριος Κασελάκης όλο αυτό το προηγούμενο διάστημα, και διορθώστε με εσείς που παρακολουθείτε πολύ καλύτερα τα εσωτερικά του ΣΥΡΙΖΑ, ήταν ένα βήμα μπροστά, ένα βήμα πίσω. Μια ήταν η καρδιά του ΣΥΡΙΖΑ, μια ήταν ο μαδάρχης. Μια μην υποκινήσει τη διαδικασία, μια βγες και μίλα ξεκάθαρα. Μια μαύρα ταμεία δεν υπάρχουν επί των ημερών μου. Δηλαδή θέλω να πω ότι θα ήταν λυτρωτικό για τον κύριο Στέφανο Κασελάκη να κόψει όλους τους δεσμούς και να μην υπάρξει καμία επαφή με τον Αλέξη Τσίπρα για να μπορέσει να προχωρήσει. Οι σχέσεις τους στην παρούσα φάση είναι μηδενικές. Δεν ξεκίνησαν έτσι. Ήταν σχέσεις βέβαια που κρατούσαν και τα δύο μέρη της αποστάσης για λόγους ασφαλείας. Ωστόσο περάσαν αποφάσεις και κλιμάκωσης και εκτόνωσης. Τώρα είναι στο σημείο μηδέν. Ναι, πάντως μέχρι προχθές... Ο κύριος Κασελάκης είπε τον κύριο Τσίπρα ότι είναι η καρδιά του ΣΥΡΙΖΑ. Ακριβώς, ναι, στο Σύνταγμα. Προχθές τον κάλεσε να μην λειτουργεί σαν αρχηγός παρέας. Ναι. Δεν υπάρχει κανένα πεδίο συνεννόησης. Τώρα, υπάρχουν πολλοί που πιέζουν τον κύριο Τσίπρα. Αν μου επιτρέπετε, κύριε... Αν μου επιτρέπετε, λέω και εχθές, τον έβαλε στο κάδρο με αυτούς που αποχώρησαν. Όταν έκανε αναφορά ονομαστική, είπε για τον Τζακαλώτο και είπε και ο Αλέξης Τσίπρας, με τον οποίο είχαμε μιλήσει τον Απρίλιο και είχαμε πει κάποιες κοινές ιδέες και κοινές προτάσεις. Δηλαδή αυτό το συνδετικό που έκανε, θεωρώ ότι τον έβαλε στο ίδιο κάδρο με τους ανθρώπους που αποχωρήσανε και κάνανε την Νέα Αριστερά. Και ο κύριος Κασελάκης και οι συνεργάτες του πιστεύουν ότι ό,τι στραβό συμβαίνει σήμερα στο ΣΥΡΙΖΑ, δράστης είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Δεν έχει μεγάλη βάση. Μήπως και ο κύριος Κασελάκης είναι εκεί επειδή είχε υπάρξει ο κύριος Τσίπρας? Ποιος πήγε τον κύριο Κασελάκη στο Τσίπρα? Ο κύριος Πολάκης.